Είναι όμως η στιγμή να συναντήσουμε τον Μωυσή Λίτση, να δούμε τα μεγάλα διεθνή γεγονότα της σημερινής ημέρας, όπου κυριαρχεί βέβαια η ανάμνηση των 80 ετών από την D-Day, την απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία και το τέλος ουσιαστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μωυσή, καλημέρα, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη. Σωστά είπες. D-Day σήμερα, 80 χρόνια από τη μεγάλη απόβαση στη Νορμανδία. Άιζενχάουερ και Τσόρτσιλ, έτσι, για να πούμε τους... Που σήμανε στην ουσία την αρχή του τέλους του ναζισμού, μαζί βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό, με την αντεπίθεση που είχε ξεκινήσει των Σοβιετικών μετά την πετυχημένη μάχη του Στάλιγκραντ, που άντεξε δηλαδή η συγκεκριμένη πόλη στην πολιορκία του Ναζί, και έκτοτε αρχίσαν σταδιακά οι Σοβιετικοί την αντεπίθεση και να ανακτούν τα χαμένα εδάφη. 150.000 Αμερικανοί, Βρετανοί και Καναδοί πήραν μέρος σε αυτή τη μεγάλη απόβαση. Να πούμε ότι οι σημερινοί εορτασμοί που ξεκινούν στη Γαλλία για την επέτειο της D-Day συμβαίνουν σε μια περίοδο που έχουμε από τη μια ένα πολύ μεγάλο πόλεμο που διχάζει την Ευρώπη, φυσικά μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και εν ώψη των ευρωεκλογών που ξεκινάνε σήμερα της διαφαινόμενης ανόδου της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές. Δυστυχώς, θα έλεγα ότι οι απόγονοι αυτών που βήθησαν την Ευρώπη σε αυτό που ευθύνονται για το μεγάλο μακελιό, για την τραγωδία του Μεσοπολέμου που οδήγησε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα διεκδικούν αυξημένο μερίδιο στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και φυσικά σε πολλές εθνικά χώρες. Πριν αναχωρήσει ο Μπάιντεν, ο οποίος έχει φτάσει από χθες φυσικά στη Γαλλία, είπε ότι η δημοκρατία κρίνεται κυριολεκτικά στην κάλπη, αναφερόμενος βέβαια στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και προφανώς αυτή η δήλωσή του θα δώσει ίσως και το στίγμα των ομιλιών του που θα κάνει σήμερα και αύριο στις γαλλικές ακτές, όπου μάλλον θα κινηθεί μεταξύ του δίπολου δημοκρατία έναντι απολυταρχισμού, δείχνοντας αφενός προς την Ανατολή, δηλαδή τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και στο εσωτερικό τον ΗΠΑ, την επαπειλούμενη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Στους εορτασμούς φέτος, λίγοι θα είναι οι βετεράνοι που θα μπορούν να πάρουν μέρος. Πλέον οι περισσότεροι πλησιάζουν τα 100. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάται ότι 200 Αμερικανοί ή και Βρετανοί βετεράνοι θα παραβρεθούν στις τελετές. Είναι από τους τελευταίους πλέον μάρτυρες αυτής της μεγάλης ιστορικής μέρας. Και δράτω με τις ευκαιρίες να αναφερθώ σε ένα ρεπορτάζ του Reuters, όπου ένας βετεράνος 101 ετών, παρακαλώ, ο Bob Gibson, λέει χαρακτηριστικά: είναι σαν να συνέβη χθες, δεν θα πιστέψετε τι έχω δει, τρομακτικό. Ορισμένα από τα νέα παιδιά δεν έφτασαν ποτέ στη μεγάλη αυτή ακτή, μερικές φορές με ξυπνούν τη νύχτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα δεινά που συσσωρεύουν και επισσωρεύουν όλοι οι πόλεμοι, και κυρίως στις μνήμες των επιζώντων και αυτών που έχουν η μοίρα τους έχει φέρει σε αυτή τη δεινή θέση. Οι τελετές θα ξεκινήσουν 2:30 το πρωί. Φυσικά θα παρευρίσκονται ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Ουκρανίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο βασιλιάς Κάρολος, ο Όλαφ Σόλτς, ο καγκελάριος Γερμανίας και άλλοι ηγέτες. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα είναι εκεί, και ο κ. Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός, βεβαίως. Η Ρωσία φυσικά δεν έχει προσκληθεί από 2022, παρόλο που ήταν σημαντική φυσικά η συμβολή της. Όχι μόνο ως Ρωσία, θα έλεγα ως Σοβιετική Ένωση. Μην ξεχνάμε, η Σοβιετική Ένωση απαρτίζονταν από πολλές χώρες δημοκρατίες που συνέβαλαν και στην ήττα του ναζισμού, αλλά πλήρωσαν και μεγάλο τίμημα φυσικά από τη μανία των Ναζί κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Πούτιν μετήχε στις εορτασμούς της Νορμανδίας στα 70χρονα. Όπως είπαμε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισβολή που έγινε από θάλασσα στην ιστορία. Είχαμε τουλάχιστον 10.000 απώλειες των συμμάχων κατά τη διάρκεια της απόβασης. Και βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ήταν μωρό όταν συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα. Πάντως, έστω και συμβολικά, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος βρισκόταν εν ζωή στην ταραχώδη εκείνη περίοδο. Θα μιλήσει, όπως είπαμε, στις τελετές της παραλίας Ούτα και Ομάχα Μπιτς. Θα συναντηθεί αύριο και με τον Ουκρανό πρόεδρο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η παρουσία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τις ομιλίες τόσο για τις επαφές του με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ωστόσο και για ένα πρόσθετο λόγο, καθώς
Προχθές η Wall Street Journal είχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ επικαλείντο διάφορες πηγές, όπου φαίνεται ότι εξέφραζε αμφιβολία για την πνευματική υγεία του Αμερικανού Προέδρου και ανέφερε ότι πίσω από κλειστές πόρτες σε πολλές συναντήσεις που είχε, ακόμα και με ξένους εκπροσώπους, δεν φάνηκε να τα έχει 400. Όπως ξέρουμε, το θέμα της πνευματικής υγείας του Τζο Μπάιντεν είχε δεσπόσει και δεσπόζει ενδεχομένως ακόμα στις εκλογές και ίσως δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο στην επιλογή των Αμερικανών πολιτών. Πάντως είναι και ένα θέμα που ανησυχεί και την Ευρώπη, η οποία θα λέγαμε άτυπα, μάλλον σιωπηλά προτιμά την εκλογή Biden από ότι την εκλογή Τραμπ. Δεν μπορεί φυσικά κανένας ηγέτης να εκφραστεί δημόσια και να πει ποια είναι η προτίμησή του. Αλλά εκφράζονται φυσικά έντονες αμφιβολίες για τα κατά πόσο ο πρόεδρος της μεγαλύτερης υπερδύναμης αυτή τη στιγμή στον κόσμο θα είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του σε μια περίοδο μάλιστα πολύ μεγάλων διεθνών προκλήσεων, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο.